2007 με το 2009. Τεχνικά, όχι, δεν έχουμε. Να το ρωτήσουμε λίγο διαφορετικά. Και αυτά Γιάννη. Είναι και θεσμοθετημένα και από την Διακομματική Επιτροπή. Πες μου, Τάκη. Δεν θα μπορεί δηλαδή ο κύριος Καλοκαιρινός ή ο κύριος Μπακόλας να κάνει τα πλάνα που ο ίδιος επιλέγει, γιατί βλέπει εκείνη τη στιγμή, στη διάρκεια της τηλεμαχίας, μια ενδιαφέρουσα έκφραση ενός πολιτικού αρχηγού. Θα τον δείξει ή δεν μπορεί να τον δείξει. Ο Τάκης επισημαίνει ένα γεγονός ότι δεν θα μπορείτε. Αυτή είναι και ερώτηση και για τον Αντώνη. Ναι. Δεν θα μπορείτε, Αντώνη, να δείχνετε κάποια αντίδραση πολιτικού αρχηγού που εσείς κρίνετε ότι πρέπει να αναμεταδοθεί. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Βεβαίως και υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, άλλωστε δεν είναι ούτε δόκιμο ούτε σκόπιμο να υπάρξει μια τέτοια αντίδραση, διότι ξεφεύγει τελείως από το πλαίσιο της ενημερωτικής εκπομπής. Δεν πρόκειται για ενημερωτική εκπομπή. Ο κάθε πολιτικός αρχηγός έρχεται εδώ για να αναπτύξει τις θέσεις του και τις απόψεις του. Και δεν είναι δόκιμο να δοθούν αντιδράσεις. Αυτό συμφωνούμε. Όμως, αυτό που θα θέλαμε. Ήταν πολύ περισσότερα πλάνα. Βεβαίως θα θέλαμε να υπάρχει ένα γενικό που να είναι όλοι μαζί. Βεβαίως και θέλαμε πανοραμικά. Βεβαίως θέλαμε περισσότερο τη χρήση του γερανού μας για να γίνει πιο τηλεοπτικό και πιο ευχάριστο προς τον τηλεθεατή. Όμως η ουσία και το θέμα είναι να απαντήσει ο κάθε πολιτικός αρχηγός το ερώτημα, έτσι ώστε να γίνει κατανοητός από το ελληνικό λαό, διότι το θέμα είναι οι ψήφοι. Οι εκλογές. Αυτό είναι το όλο θέμα. Εκεί λοιπόν και εμείς σεβόμενοι την Διακομματική Επιτροπή συμμορφωνόμαστε κατά τις επιταγές της και πιστεύω ότι για άλλη μια φορά θα είμαστε μια χαρά. Νίκο, να σε ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Να μας πεις για τις κάμερες που συνολικά, γιατί μιλάμε για μια παραγωγή πολύ πιο μεγάλη από μια... Ναι, από συνολικά, όλο το μαζί με τις κάμερες που είναι εδώ στο στούντιο 3 έξω και τα λοιπά, είναι γύρω στις, μιλάμε για 40 κάμερες. Καλύπτουμε τους διαδρόμους, όταν λέμε τους καλύπτουμε πλήρως, είναι επιμένει πλέον ένα καινούριο τεχνικό στοιχείο, τους τα έχει φωτίσει ο Κώστας ο Μπλουγουράς, όπως εδώ το στούντιο το έχει φωτίσει ο Γιάννης ο Μέτζος και αύριο στην τηλεμαχία των δύο ο Γιώργος ο Καραγεωργόπουλος. Έχουμε ένα οχτακάμερο βαν απ' έξω που καλύπτει όλες τις εισόδους. Χωριστά link στην είσοδο της ΕΡΤ στην κεντρική πόρτα. Κάμερα η οποία καλύπτει το κέντρο τύπου που θα καλύπτει το κέντρο τύπου που είναι στο κηλικείο της ΕΡΤ και θα είναι όλοι οι δημοσιογράφοι των άλλων καναλιών. Εμείς είμαστε ένα team από το 2004 με τον Αντώνη τον Μπακόλα και Vision Mixer τη Νίκη την Τζιρόνη. Γιάννη, ναι, αν το ξέρεις, αν δεν το ξέρεις, ρωτάμε τους συναδέλφους μας. Το debate των δύο μεθαύριο θα είναι στο ίδιο πλατό με το ίδιο σκηνικό με τις απαραίτητες τοποθετήσεις ή θα είναι κάτι διαφορετικό και καινούργιο? Θα είναι στο ίδιο πλατό. Από ό,τι γνωρίζω, να ρωτήσουμε όμως για το ίδιο σκηνικό τον Αντώνη τον Μπακόλα. Η αναμέτρηση των δύο, την τρίτη το βράδυ, θα έχει το ίδιο σκηνικό? Όχι, βεβαίως. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι να φανταστούμε ότι θα έχουμε ένα νοητό ισοσκελές τρίγωνο, το οποίο θα είναι ο αρχηγός ο ένας από τη μία πλευρά, ο αρχηγός ο άλλος από την άλλη πλευρά, αντικριστά, και αριστερά του ενός θα βρίσκεται η Μαρία Ιχούκλη, ένα αυτό ισοσκελές τρίγωνο, που θα είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό. Θα καλυφθεί βέβαια και αυτό από 7 κάμερες, έτσι. Μάλιστα. Αλλά θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό το οποίο θα βγει και για πρώτη φορά. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους, ευχαριστούμε τον Γιάννη Τρουπή. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Θα σας παρακολουθήσουμε τη διάσταση το βράδυ. Τώρα, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμαλής παραχώρησε χθες βράδυ συνέντευξη στην ΕΡΤ, στην οποία χαρακτήρισε το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματός του μείγμα εμπειρίας και ανανέωσης. Επίσης, τώρα θέλει να λέει στους πολίτες την αλήθεια για την οικονομία και άσκησε δρυμία κριτική στον Γιώργο Παπανδρέου για όσα είπε για τον πετρελαιολογό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης. Ο κ. Καραμαλής μίλησε για λάθη και παραλήψεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, όμως εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές. Στα πρόσωπα που μετέχουν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας αλλά και στην απόφαση του Μιλτιάδη Εύερτ να αποχωρήσει από την πρώτη θέση, αναφέρθηκε ο Κώστας Καραμαλής στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΤ και τον Γιώργο Κουβαρά. Το ψηφοδέλτιο επικρατείας πρέπει πάντα να είναι ένα μείγμα εμπειρίας, ικανότητας και βεβαίως ανανέωσης και προσέλκυσης ανθρώπων νέων, όχι κατά ανάγκη, αυτό δεν πάει ηλικιακά βέβαια, αλλά νέων στην πολιτική. Μάλιστα. Και νομίζω αυτό το μείγμα επιτυγχάνεται πάρα πολύ καλά με το ψηφοδελτίο μας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Εύερτ είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πολλά και στην παράταξη και στον τόπο. Η απόφαση που πήρε τον τιμά, γιατί βοηθάει και ανοίγει το δρόμο στην ανανέωση, αλλά είναι μια απόφαση που έπρεπε να είναι δική του. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το κρίσιμο ζήτημα της οικονομίας και
απέναντι στους πολίτες. Εμείς λέμε λοιπόν δύσκολες αλήθειες, έχουμε κάνει σημαντικό έργο, έχουμε κάνει και λάθη. Αλλά λέμε δύσκολες αλήθειες και έχουμε τη διάθεση να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και από την άλλη πλευρά έχετε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει σε μια δύσκολη συγκυρία, εύκολες συνταγές και υποσχέσεις για μοιρασιές. Ποιος είναι ο πιο αξιόπιστος? Yeah. Οι πολίτες, αν μη τι άλλο, έχοντας τιμήσει με δύο φορές με την εμπιστοσύνη τους, τους οφείλω την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι, όποιος και να είναι στην κυβέρνηση, τα επόμενα χρόνια είναι δύσκολα, κύριε Κουβαρά. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι πάντες. Τώρα από εκεί και πέρα, έχουν δύο επιλογές. Ο ένας σου λέει την αλήθεια προεκλογικά και το τι πρέπει να γίνει, με δύσκολα μέτρα, αλλά επιτρέψτε μου να πω, όχι ακραία. Η άλλη πλευρά τους λέει, δεν χρειάζεται να πάρουμε ούτε δύσκολες αποφάσεις, υπάρχουν εύκολοι τρόποι να αντιμετωπιστούν αυτά. Και θα οδηγήσει αυτό σε ακόμα πιο δυσβάστατες πολιτικές στο μακρινό μέλλον. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είμαι βέβαιος ότι η ωριμότητα των πολιτών τους επιτρέπει στη συντριπτική τους πλειοψηφία να το αντιλαμβάνονται αυτό. Ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τη θέση που πήρε για τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Πού επενδύει πολιτικά? Τι είδους επένδυση είναι αυτή? Τι είδους πολιτική επένδυση είναι αυτή? Να λες ότι μια μεγάλη διακρατική συμφωνία που την έχει υπογράψει η χώρα, που είναι υποφελής για τη χώρα, εθνικά, πολιτικά, οικονομικά, ενεργειακά, να την αμφισβητείς, το θεωρώ αυτό έσκατο μικροπολιτικό, έσκατη μικροπολιτική κίνηση. Και θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί παρά αυτά. Να σας πω κάτι, 15 χρόνια γινόταν η συζήτηση για τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη και δεν προχώραγε. Και εμείς το προχωρήσαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πετύχαμε μια πολύ υποφελή συμφωνία. Λοιπόν, η χώρα έχει υπογράψει. Πρέπει όλοι να σεβόμαστε την υπογραφή της χώρας. Στο κάτω-κάτω υπάρχει συνέχεια. Ναι. Πριν από μένα το χειρίστηκε ο κύριος Σιμίτη. Τον κύριο Σιμίτη το χειρίστηκε ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου. Πριν από τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου το χειριστεί ο κύριος Μητσοτάκης. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα έρχεται ο ένας να νερεί διεθνώς την υπογραφή του άλλου, ειδικά όταν είναι ένα μεγάλο εθνικό ζήτημα? Ο Κώστας Καραμαλής έκανε την αυτοκριτική του, ενώ μίλησε και για την απόφασή του να θέσει εκτός ψηφοδελτίων το Σάββα Τσιτουρίδη. Δεν θεωρείτε ότι πρέπει να εξηγείται περισσότερο αυτή η απόφαση, γιατί βλέπουμε τον ίδιο τον κύριο Τσιτουρίδη? Λέω λοιπόν ότι αυτή η απόφαση ελήφθη με αυστηρά πολιτικά κριτήρια. Δεν έχει κανένα άλλο κριτήριο μέσα. Και είναι δική μου απόφαση. Αυτοκριτική σε ό,τι αφορά επιλογές προσώπων. Κάνετε, θεωρείτε ότι κάνατε λάθος επιλογές προσώπων αυτά τα χρόνια? Σας είπα ποτέ ότι είμαι λάθος, βεβαίως έχουν γίνει. Αλλά αυτά βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να τα πω δημόσια, διότι θίγουν, μπορεί να θίξουν πρόσωπα. Όμως να σας πω κάτι. Επειδή μου λέτε για αυτοκριτική και έχω πει αρκετές φορές, και είναι αληθές αυτό, ότι πρέπει να πάμε πιο τολμηρά, πιο γρήγορα. Πίστευα και εκεί διαψεύστηκα ότι μπορούμε να περάσουμε μια διαφορετική, καλύτερη εννοώ, πολιτική κουλτούρα και συνεννόηση. Ο Κώστας Καραμαλής εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα νικήσει στις εκλογές του Οκτώβρη. Εάν η Νέα Δημοκρατία καταφέρει, και το πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει, να συγκεντρώσει ξανά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που τη στηρίζουν δεκαετίες τώρα, θα τις πάρουμε τις εκλογές, κύριε Κουβαρά. Βεβαίως θα μου πείτε, υπάρχουν στενοχώριες, υπάρχουν πικρίες, υπάρχουν. Αυτά πάντα υπάρχουν. Δεν υπάρχει εμπορία. Ούτε λέει κανείς ότι είμαστε λάνθαστοι. Όμως έρχεται μια ώρα που κανείς πρέπει να ιεραρχήσει τα πιο σημαντικά από τα λιγότερο. Και τα πιο σημαντικά αυτή την ώρα είναι πώς θα πορευτεί η χώρα τα επόμενα χρόνια.